εξασφαλιστούν μεταναστευτικές ροές, επιτέλους ξεκινάει η διαχείριση αυτού που όλοι ξέραμε, έτσι, ότι αεροπορικές εταιρείες ξεφορτώνουν, μεταφέρουν και ξεφορτώνουν φοιτητές ή οποιουσδήποτε άλλους στα κατεχόμενα και από τα κατεχόμενα έρχονται σε ελεύθερες περιοχές. Μπαίνει σε μια θεσμική βάση πλέον αυτή η συζήτηση. Ακριβώς, κύριε Μιχαλάρη. Ουσιαστικά αυτή ήταν μια διαπίστωση η οποία έγινε από στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από την αστυνομία με βάση τις εκθέσεις και τις καταθέσεις που λαμβάνονται από άτομα που υποβάλλουν άσυλο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος όγκος είναι τα άτομα που περνούν από την πράσινη γραμμή και αυτή η διαπίστωση μεταφέρθηκε από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα ευρωπαϊκά όργανα και αποτελεί και ένα από τα βασικά μας αιτήματα που ζητήσαμε να περιληφθούν στο σχέδιο δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θεωρούμε ότι από τη στιγμή που είναι διαπιστωμένη αυτή η πρακτική εργαλειοποίηση από πλευράς της Τουρκίας, θα πρέπει να μπουν κάτω σε αυτό το σχέδιο ξεκάθαρα μέτρα για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία βάλατε στο τραπέζι, γιατί διαβάσαμε στο ενημερήσιο τύπο ότι μιλάτε για βασικούς πυλώνες της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Ενημερώσατε και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ακριβώς έγινε μια ενημέρωση την Παρασκευή στο Προεδρικό από τον Υπουργό Εσωτερικών εκτενής. Εμείς έχουμε ζητήσει ως Δημοκρατία την τοποθέτηση, για παράδειγμα, κάποιου Ευρωπαίου αξιωματούχου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να ελέγχει τις λίστες επιβατών για να επιβεβαιώνεται ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονται εικονικοί φοιτητές ή ασυνόδευτοι ανήλικοι. Έχουμε ζητήσει να μπουν συγκεκριμένα μέτρα για αερομεταφορείς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την μετάβαση αυτών των προσώπων από την Τουρκία στα κατεχόμενα πριν μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές, για να γίνεται και εκεί ένας έλεγχος και να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις, όπως για παράδειγμα αν είχε ακολουθηθεί και στην περίπτωση της Λευκορωσίας. Και επίσης κάποιες άλλες διατάξεις που προβλέπονται στην συμφωνία της ΕΕ μαζί με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τη φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων, δηλαδή να μπουν κάποιες ρήτρες που να επιβάλλουν συγκεκριμένες κυρώσεις προς την Τουρκία σε περίπτωση που δεν εξασκεί τις εξουσίες που πρέπει για να περιορίσει αυτές τις ροές. Ναι. Αυτό που διαβάζουμε πάντως είναι ότι θα επικοινωνήσετε, θα έρθετε σε μια διαπραγμάτευση με τις αεροπορικές εταιρείες. Πώς μπορεί να αναγκάσει μια χώρα όπως η Κύπρος αεροπορικές εταιρείες να μην κάνουν αυτό το πράγμα? Να διευκρινίσουμε ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα γίνει σε επίπεδο Κύπρου με αεροπορικές εταιρείες, θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με αεροπορικές εταιρείες, ναι. Διότι η αδειοδότηση για να πετούν στον ευρωπαϊκό χώρο δίδεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς επειδή έχουμε αναγνωρίσει ότι η ισχύς και η διαπραγματευτική δύναμη της Κύπρου είναι πολύ μικρότερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ζητήσει να περιληφθεί μια τέτοια διαδικασία στο σχέδιο δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο, που θα είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, θα περάσει από Συμβούλιο Υπουργών και τους αρχηγούς των κρατών μελών και άρα θα αποτελεί πλέον εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι θα προσεγγιστεί και η ίδια η Τουρκία με κάποιο τρόπο όσον αφορά στις θεωρήσεις της βίζας και της πολιτικής θεωρήσεων διαβατηρίων. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να πιέσουμε την Ευρώπη να πιέσει την Τουρκία μέσω αυτού? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινούμε από την αφετηρία ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Παράλληλα, έχει επίσης αναγνωρίσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το πρόβλημα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι η Τουρκία και η εργαλειοποίηση των μεταναστών. Ναι. Οπότε, επαναλαμβάνω, με αφετηρία αυτή την παραδοχή, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει από την Κύπρο να στείλει τις εισηγήσεις της για ποια μέτρα θα πρέπει να περιληφθούν στο σχέδιο δράσης, ώστε αυτό να έχει προστιθέμενη αξία. Και εμείς έχουμε εγκαταθέσει ακριβώς αυτές τις απόψεις μας για το τι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό. Ήδη να σας ενημερώσω ότι έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας διάλογος με τους αερομεταφορείς και τα πρώτα μηνύματα είναι αρκετά αισιόδοξα. Οπότε θεωρούμε ότι στο ίδιο τραπέζι που κάθεται η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα των διμερών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, θα πρέπει να τεθεί και αυτόν. Οπότε να εξευρεθούν τρόποι με τους οποίους η Τουρκία θα δει το θέμα πιο ζεστά και θα συμβάλλει στον περιορισμό αυτών των ροών. Ένα άλλο ενδιαφέρον το οποίο διαβάζουμε, κύριε Χατζηβασιλείου, είναι ότι θα σταλούν αξιωματούχοι στις χώρες προέλευσης αυτών των μεταναστών για να διεξάγουν ελέγχους.
Κατά κύριο λόγο για να διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες, κύριε Μιχαλάρη, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών αυτών μέσα από την Ευρωπαϊκή Γειτονία, η οποία προβλέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στις χώρες αυτές, υποδομές κλπ. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τροπή για την Ακρίβεια, έχει δει με θετικό ματί, είναι στο πλαίσιο αυτών των αποστολών να γίνεται μια εκστρατεία ενημέρωσης για να ενημερώνονται και οι ίδιοι για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και για τα πραγματικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα τους για να εξασφαλίσουν άσυλο, τη δυνατότητα τους να μεταβούν από την Κύπρο σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Άρα δεν ισχύει αυτό που διαβάζουμε ότι οι αξιωματούχοι της Frontex θα κάνουν έλεγχο στα αεροδρόμια των τρίτων χωρών, του Κόγκο ας πούμε ή της Νιγηρίας. Οι αξιωματούχοι της Frontex είναι για το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που έχει ζητηθεί. Α, μόνο για εκεί. Ναι, σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, διότι όταν ταξιδεύει κάποιος από τρίτη χώρα για την Τουρκία, δηλαδή μια τρίτη χώρα για μια τρίτη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Μάλιστα. Κλείνοντας, ξεκαθαρίστηκε, παρά τους ψιθύρους που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα δημιουργίας τεχνικής επιτροπής για το ζήτημα του μεταναστευτικού, διότι, από ό,τι διαβάζω, δεν μπορούν να λύσουν το μεταναστευτικό, είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Μιλάω τώρα για τεχνική επιτροπή Κυπριακής Δημοκρατίας κατεχομένων. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Η ενημέρωση που είχαμε και εμεί από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτή ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα να ενταχθεί σε αυτήν να δημιουργηθεί μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Κάποια ζητήματα ενδεχομένως να μπορούν να τεθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό άλλες συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και επειδή συνήθως όσο αυξάνεται η πίεση και το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ μας απασχολεί και η πρόγνωση του καιρού, πάμε να μιλήσουμε.